Είναι οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής και τραγουδούν τα Ανοιξιάτικα Κάλαντα, τα οποία μελοποίησε ο καθηγητής του σχολείου Χρήστος Χατζόπουλος. Πρόκειται για τα χελιδονίσματα με τα οποία υποδέχονταν την Άνοιξη στο Βυζάντιο την πρώτη μέρα του Μαρτίου, η οποία ήταν και η πρώτη μέρα του χρόνου. Την εκδήλωση για την αναβίωση του Εθήμου διοργάνωσε ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος περιοχής Βυζαντινού Φρουρίου Κομωτινής. Τα χελιδονίσματα είναι Ανοιξιάτικα Κάλαντα που ψάλλονταν την 1η Μαρτίου. Παλαιότερα, παραδοσιακά δηλαδή, γιατί 1η Μαρτίου ήταν πρωτοχρονιά. Παίζω μπουζούκι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχω στα φετινά χελιδονίσματα εδώ στη Χρυσούπολη. Μέσα από αυτόν τον τρόπο δηλώνουμε ότι έρχεται η Άνοιξη και προσπαθούμε να περάσουμε κάποια κοινωνικά έτσι, μηνύματα. Φέτος το σύνθημά μας είναι η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια προς τον συνάνθρωπο και η δικαιοσύνη. Ο κύριος Χρήστος με την δράση του τελευταία 20 χρόνια μας δίνει έτσι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εμάς τους μαθητές αλλά και τον κόσμο, ο οποίος μας παρακολουθεί κάθε χρόνο από την τηλεόραση είτε από κοντά. Και ελπίζουμε να είμαστε και εδώ του χρόνου τέτοια εποχή, να πούμε τα χελιδονίσματα και να προσφέρουμε χαρά. Είμαι η Ειρήνη Θωμά, τραγουδάς στη σχολή του κυρίου Χατζόπουλου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, γιατί ήρθαμε στα χελιδονίσματα, ένα έθιμο που γίνεται 20 χρόνια, καλωσορίζουμε την Άνοιξη, γεμάτο παιδιά, γεμάτο φωνές, χρώματα. Το φετινό μας βασικά σύνθημα είναι αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός και δικαιοσύνη με όλα αυτά που γίνονται. Ευχόμαστε να περάσουμε το μήνυμα της Άνοιξης, να είμαστε όλοι καλά. Λέγομαι Ευανθία Παναγιώτογλου, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Χρυσούπολης, Νέστου, επαρχίας Νέστου, και σήμερα κάναμε το δρόμενο των χελιδονισμάτων. Τα χελιδονίσματα είναι ένα έθιμο που φέραν οι προγονείς μας. Έχει σαν ξεκίνημα στο Βυζάντιο που είχαν σαν αρχή του χρόνου το Μάρτιο, οπότε λέγαν τα κάλαντα της αρχής του χρόνου, οπότε συνεχίστηκε μέχρι τις μέρες μας σαν τα κάλαντα της Άνοιξης. Τους
τους αρέσει πάρα πολύ, από μικρά ξεκινάνε τα παιδιά να τους αρέσουν, αλλιώς δεν μπορούμε να τα φτάσουμε στα εφηβεία και να τους πούμε ελάτε. Γι' αυτό έχουμε τα παιδάκια τώρα, έχουμε από 2-3 χρονών όπως είδατε. Ενημερώσαμε στο Facebook, στη σελίδα μας, ενημερώσαμε στις σελίδες του Δήμου, βγάλαμε, δώσαμε ανακοινώσεις σε κάποια δημοτικά σχολεία. Έχουμε τα χωριστικά μας που παίρνουν μέρος με τις φορεσιές. Έχουμε 3 τμήματα παιδικά και ένα παραστάσιο. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ. Που λέει άνοιξη γιώνουν τα χιόνια και γυρνούν τα χελιδόνια. Δέντρα κάποιοι πρασινίζουν και τα λουλούδια ανθίζουν. Λάβει ολόχαρη η φύση, πάλι ο κούκος θα λαλήσουν. Τα ζωάκια θέλουν να βγουν, τα λουλούδια να χαρούν. Το λουλούδι που μ' αρέσει, το λουλούδι που μ' αρέσει είναι όμορφο πολύ. Η μυρωδιά του σε τρελαίνει. Έχει χρώματα πολλά, κόκκινο, ροζ και λευκά. Αν το κόψει, αγγυλώνει. Ποιο λουλούδι είναι αυτό που τόσο πολύ το αγαπώ? Μέσα στον κήπο μου αυτό και το βρίσκω στο λεπτό. Τριαντάφυλλο το λένε και πολύ το αγαπώ. Γιορτάζουμε τα χελιδονίσματα τον ερχομό της άνοιξης. Θα πάμε να πούμε τα ανοιξιάτικα κάλαντα και είμαι πολύ χαρούμενη. Λένα ήρθε η Χελιδόνα, κάθισε και λάλησε. Μιλούν για τον ερχομό της Χελιδόνας, για τον Μάρτιο. Ότι κι αν χιονίσεις κι αν καγγείς πάλι να άνοιξεις τα αρχίσεις. Γιορτάσαμε το ερχόμενο της άνοιξης, είπαμε τα χελιδονίσματα. Είχαμε κάνει, αλλά είχαμε μόνο κάνει πρόβα και έτσι συνεχίσαμε, αλλά είχαμε βγει έξω. Ο φίλος μου δεν είχε αρχίσει τότε, εγώ ήμουνα με τον κύριο Χατζόπουλο και είχαμε κάνει μαζί. Η κάμερα πίσω, ρε! Αν τη δουλεύει,
χρόνια μου στην Ελλάδα. Να χαίρεται, να είναι καλά και να μην υπάρχουν γενικά τόσα προβλήματα. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε φίλοι και να είναι ο καλός καιρός. Και από τα Αργανά και από το Μίστακα και από τις Σάπες διοργανώνουν μαζί με τον ντόπιο εδώ φίλο καλλιτέχνη τον Χρήστο τον Χατζόπουλο την Νότα, το μουσικό του εργαστήρι με το Δήμο Μαρονίας Απών προκειμένου να υποδεχθούμε την Άνοιξη. Βέβαια η Άνοιξη φέτος καιρικά μπορεί να αργεί, αλλά στις καρδιές μας πρέπει να έρθει το γρηγορότερο και πρέπει να έρθει, γιατί ζήσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε χειμώνες με τις πανδημίες και με τις κρίσεις και η ελπίδα η δική σας μας δίνει και μας δύναμη για να φέρουμε την άνοιξη σε αυτό το τόπο. Ευχαριστώ τον Χρήστο τον Χατζόπουλο, ευχαριστούμε τους συνεργάτες, τους δημοτικούς συμβούλους, τους πρόεδρους, τους δασκάλους, τους διαγωγούς όλους, τους εργαζόμενους και καλή επιτυχία σε αυτήν την τόσο πρωτοποριακή εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή διασκέδαση. Χριστό, τα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε, το Δήμαρχο για τη στήριξη, έτσι τον κύριο Χαλετόπουλο, τους δασκάλους, τα παιδιά. Ευχαριστώ.
κι αν θελήσεις κι αν καθίσεις, πάλι άνοιξε να αφήσεις. Αυτό τραγουδάμε. Και μετά λέει, μετά τι λέει, έσπυρα κολόνισσα. Τι θα πει έσπυρα κολόνισσα, θα πει ότι άμα δεν σπύρεις, δεν θερίζεις. Αυτό θα πει, καταλάβατε. Πείτε στους δασκάλους να σας εξηγήσουν όσο δεν καταλάβατε. Αν δεν σπύρεις, δεν θερίζεις. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, σπέρνουμε για να θερίσουμε. Εσείς τα παιδιά σας αργότερα, εντάξει, νέες γενιές, καταλάβατε. Αυτό λοιπόν ο συμβολισμός των χελιδοϊσμάτων, έσπυρα κολόνισσα, σπέρνω για να θερίσω. Εντάξει. Άντε να τραγουδήσουμε μια φορά και την περίπατα. Με τα χελιδονίσματα είχε ξεκινήσει με τον Χρήστο το Χατζόπουλο το 2019. Υλοποιήθηκε στην περιοχή του Κοσμίου με κεντρική ιδέα να πάμε περιφερειακά μέσα στη φύση οικισμού του Δήμου Κομοτηνής. Και φέτος μετά τα μέτρα που είχαν ληφθεί και αφού αναιρέθηκαν, υλοποιούμε τη δράση στην Πάνδρο, σε έναν άλλο οικισμό του Δήμου Κομοτηνής. Σύλλογο συνδράμει με τα παιδικά του τα τμήματα και με ό,τι άλλο υλικοτεχνική υποδομή του χρειάζεται να προσδώσει. Η συνεργασία είναι με πολλές ομάδες έτσι, και συλλόγους της Κομοτηνής, είναι με την Ότα του Χρήστου Χατζόπουλου, είναι με τους πορείτες που θα έρθουν σε λίγο να μοιράσουν σπόρους, είναι με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Πανδρόσου μέσω της οικολογικής ομάδας Μουροδόπης, που ήταν ανοιχτό για τον κόσμο. Και θέλουμε να γίνει θεσμός και να μπορέσουμε να ζωντανέψουμε τα χωριά, γι' αυτό και επιλέγουμε οικισμού. Είμαι η πρόεδρος της κοινότητας Πανδρόσου, ονομάζομαι Κοντοπούλου Θεοδώρα. Να ευχηθώ καταρχάς καλό μήνα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Πανδρόσου, γιατί αυτό δεν ξανάγινε ποτέ. Τα χελιδονίσματα δεν τα είδαν ποτέ στην Πανδρόσου, ενώ ο σύλλογος παλιά είχε κάποιες δραστηριότητες, της Πανδρόσου ο σύλλογος εννοώ. Τώρα κάνουμε τα βασικά πράγματα γιατί μείνανε και λίγοι κάτοικοι. Αλλά αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας εδώ στην Πάνδρωσο, που θα ακουστούν οι γλυκές φωνούλες και η γλυκιά μουσική από τα παιδιά με τα χελιδονίσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Ανατολικής Ρουμελίας για τη δράση αυτή που είχε και εύχομαι και στο μέλλον να υπάρχουν τέτοιες δράσεις για να αναδεικνύεται το χωριό μας. Γιατί το χωριό μας, από ό,τι ξέρετε, είναι ένα γραφικό χωριό. Είναι λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομοτηνή, 7 χιλιόμετρα. Το κλίμα είναι
καλό. Οι κάτοικοι είναι πολύ φιλόξενοι και εμείς έχουμε όλη την τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τέτοιους ανθρώπους με τέτοιες δράσεις. Χρόνια χελιδονίσματα, συνεχίζονται οι δράσεις, παράλληλη δραστηριότητα σήμερα στην Πάνδροσο. Το μήνυμά μας είναι τι άλλο από το αλληλεγγύη και δικαιοσύνη, το φετινό μήνυμα. 20 χρόνια γίνονται τα χελιδονίσματα Θράκης και αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και από τη Θράκη. Φέτος πήγαμε στη Χρυσόπολη. Και στο Μάιο μέσα θα πάμε στα Μέγαρα, στην Αθήνα. Τα χελιδονίσματα Θράκης λοιπόν θα ταξιδέψουν και αρχίζουν να ταξιδεύουν και δίνουν το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα και αν όχι και στο εξωτερικό. Γιατί είναι ένα μήνυμα καθαρά εκπαιδευτικό, είναι η άνοιξη, είναι η ελπίδα, είναι αυτό που περιμένουμε όλοι, αλλά το περιμένουμε χωρίς να το κάνουμε. Ένα στίχος λοιπόν που λέει μέσα στα χελιδονίσματα που λέμε, λέει κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις πάλι άνοιξη θα αφήσεις, έτσι, και ο πιο σημαντικός είναι κύματα κι αν έσχισα έσπειρα κονόμησα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν σπείρεις δεν θερίζεις. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν με τα χελιδονίσματα σπέρνουμε για να θερίσουμε αργότερα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεν το περνάμε, δεν κάνουμε την άνοιξη για να την κάνουμε. Την κάνουμε γιατί υπάρχει λόγος που την κάνουμε και μεταφέρουμε τα μηνύματα και κάθε χρόνο καινούργιο μήνυμα. Ήρθε και άλλη μελίδωνα.
Μελιδόνα, ήρθε και άλλη Μελιδόνα, κάθισε και λάλησε, γλυκά και λάλησε. Αυτό δύο φορές. Μετά λέει Μάρτι, 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 καλέ και Φλεβάρι, φοβερέ. Ναι. Και αν χιονίσει και αν κακίσει, πάλι άνοιξε τα θύσει. Και εμείς σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την Άνοιξη. Να γιορτάσουμε την Άνοιξη με τραγούδια, με ποιήματα, με χορευτικά, με δέσματα που έχουμε εκεί στο μπουφέ και στο τέλος να μπορέσουμε να στείλουμε όλοι μας μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης, συμπαράστασης, αναγέννησης, αναζωογόνησης σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα. Καλωσορίζουμε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλα τα σχολεία του Δήμου Αυδείρων, εδώ στη Γεννησέα, στην έδρα του Δήμου Αυδείρων. Άνοιξη σημαίνει αισιοδοξία, ελπίδα. Και ελπίδα είναι οι νέοι, είναι τα μικρά παιδιά που θα φέρουν νέο μέλλον, νέα οράματα σε αυτόν τον τόπο. Να συγχαρώ τον Διευθυντή, τον κύριο Ρούμογλου και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Γεννησέας για αυτήν την εκδήλωση σήμερα. Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά όλους τους καθηγητές και τους διευθυντές από τα σχολεία που είναι σήμερα εδώ, για να δώσουν ένα στίγμα αισιοδοξίας για αυτόν τον τόπο. Νομίζω τα χαμόγελα που οποία βλέπουμε σήμερα εδώ στο σχολείο, μας λέει ότι κάθε χρόνο πρέπει να ερχόμαστε είτε εδώ στη Γυμνάσιο Γεννησίας ή σε άλλα γυμνάσια και δημοτικά της περιοχής να καθιερώσουμε τη γιορτή της Άνοιξης τα χελιδονίσματα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή σαν Δήμος Αυδείρων. Και μου πρότεινε να διοργανώσουμε τα χελιδονίσματα στα Μέγαρα. Τον Χρήστο τον γνώρισε μια εξαδέρφη μου στο διαδίκτυο την εποχή της καραντίνας που όλοι ψάχναμε να επικοινωνήσουμε μέσω του διαδικτύου. Μου λέει, έχω γνωρίσει κάποιον Χατζόπουλο, μου λέει, ο οποίος είναι στην Κομωτινή και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, μουσικός είναι. Μπαίνω, τα βλέπω κι εγώ, του στέλνω ένα μήνυμα, του λέω ότι είμαστε συνεπώνυμοι, ότι ασχολούμαι κι εγώ με τη μουσική αεραστεχνικά βέβαια. Και κάποια στιγμή ξεκινήσαμε να μιλάμε και τηλεφωνικά. Καθώς πέρασε ο καιρός, κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα για τα χελιδονίσματα, να τα κάνουμε στα Μέγαρα. Τα χελιδονίσματα δημιουργήθηκαν το 2003 στην Κομωτινή από τον Χρήστο Κατσόπουλο. Έχουν επεκταθεί από την Κατερίνη και πάνω σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα, δηλαδή, και ειδικά στα Μέγαρα, είναι η πρώτη φορά που ήρθαν και στέθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταμολογεί όχι μόνο δική μου και των υπολείπων της διοργάνωσης, αλλά και όλου του κόσμου. Καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα, που ήταν συγκλονιστικό και πρωτόγνωρο. Να τραγουδούν τόσα πολλά παιδιά με μία φωνή, τη φωνή της χαράς, της ελπίδας, της ίδιας της ζωής.
πρόβες σε φυσικό περιβάλλον και μέσω διαδικτύου. Τραγούδησαν, ζωγράφησαν, χόρεψαν και πέρασαν τα δικά τους μηνύματα. Μαζί τους γίναμε όλοι παιδιά. Το πρωί του Σαββάτου που ξεκινήσαμε με την κατασκευή αυλού στη Νέα Πέραμο, υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα παιδάκια. Το να βλέπεις τα μικρά παιδιά να απευθύνουν ερωτήσεις και να θέλουν να μάθουν κάτι καινούργιο, πώς θα γίνει, πώς θα το επιτύχουν, και αυτό με γέμισε πάρα πολύ. Το ίδιο και στα Μέγαρα. Η κορύφωση όμως ήρθε το Σάββατο το απόγευμα που πήγαμε στην παρέλαση να ξεκινήσουμε και είδαμε πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από αυτό που περιμέναμε, να ακολουθεί. Πολύ σημαντικό ότι έβλεπες τη χαρά στα πρόσωπα των παιδιών. Και όταν φτάσαμε εδώ στην πλατεία, όλο αυτό το σκηνικό με τα τραγούδια από την χοροδία, με τα παιδιά να έχουν όλα γίνει μία παρέα, οι γονείς να τα καμαρώνουν, γύρω-γύρω απλωμένες στις ζωγραφιές τους, εκεί πέρα η συγκίνηση κορυφώθηκε και πραγματικά η τελική αίσθηση ήταν μία ικανοποίηση από αυτό το οποίο καταφέραμε μέσα σε αυτές τις λίγες ημέρες. Να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά σε μια πολύ δημιουργική διαδικασία και σε κάτι το οποίο τους έδωσε χάρη. Τα χελινομίσματα είναι μια δράση η οποία γίνεται 20 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα από τον καθηγητή μουσικής κύριο Χρήστο Χατζόπουλο. Ο Δημήτρης μου έδειξε κάποια βιντεάκια από τη συγκεκριμένη δράση και πραγματικά από την πρώτη στιγμή αγκάλιασα το συγκεκριμένο project, διότι θεωρώ ότι στην πόλη μας πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις. Οι πολίτες το έχουν ανάγκη και γενικότερα όταν κάτι έχει να κάνει με παιδιά είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η πρόεδρε της Δικεδίμε και του Ηρόδωρου, αντίστοιχα κύριος Καλυπός Γιάννης και Σπύρος Τσούνης, δέχτηκαν και αγκάλιασαν αυτή την ιδέα. Με τη βοήθεια του κυρίου Τάσου Φανταζή, που είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα της Δικεδίμε, των διευθυντών, εκπαιδευτικών, δασκάλων, μουσικών, καλλιτεχνικών, συλλόγου γονέων των δημοτικών σχολείων της περιοχής μας, Νέας Περάμου και Μεγάρων, των λαογραφικών συλλόγων, των διευθυντών και προσωπικού των προφωνηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου μας, και βεβαίως όλων όσοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να πραγματοποιηθεί, δηλαδή υπαλληλικό προσωπικό Δικεδίμε και Ηρόδωρο, καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Άλλη μια διοργάνωση στέφθηκε με τεράστια επιτυχία. Ήταν μια μεγάλη, τεράστια εκδήλωση που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα όταν θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Του χρόνου έχουμε σκεφτεί να η εκδήλωση αυτή, τα χιλιοδονίσματα δηλαδή, να είναι διήμερα και να έχουμε τη συμμετοχή όλων των δημοτικών σχολείων και όλων των φορέων των Μεγάλων και της Νέας Περάμου. Επίσης, θέλω ένα τελευταίο ευχαριστώ θέλω να δώσω στο Δήμαρχο Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, στον Γιάννη Τελιπόζη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και πρόεδρο της Δικεδημέ, καθώς και στον φίλο μου, τον Σπύρο Γιούλη, πρόεδρο του νομικού προσώπου Ηρόδωρος. Είμαι η Food Ελένη από
το Σύλλογο Άγιοι Θόδωροι και γιορτάζουν το γελιδονίσματα, τον ερχομό της Άνοιξης. Εγώ είμαι ο Ντέμις Κινγκαλίδης. Θα τραγουδήσουμε το «Ήρφε, ήρφε και λιδώνα». «Ήρφε κι άλλη με λιδώνα». Μετά από 20 χρόνια, ακριβώς στο ίδιο σημείο, χελιδονίσματα Θράκης. Καλή άνοιξη σε όλο τον κόσμο να κάνετε χελιδονίσματα, γιατί είναι μια γιορτή εκπαιδευτική. Τα παιδιά μέσω αυτού εκφράζονται, εκδηλώνονται, ζωγραφίζουν, τραγουδάνε, χαίρονται και φέρνουν τα μηνύματα σε εμάς τους μεγαλύτερους. Εμένα ονομάζομαι Μολάμετ Μπουράκ. Σήμερα μαζευτούμε ομάδα, ο καιρός πολύ ωραία και τραγουδάμε «Ήρθε, ήρθε και λιδώνα». Ήρθε καλή με λιδώνα, κάθισε και λάρισε και γλυκά λάρισε. Αυτό τραγουδάμε. Εμείς να καθοδηγούμε τα παιδιά και αυτά από μόνος φυσικά είναι πολύ έξυπνα, δεν χρειάζονται και πολύ καθοδήγηση. Κάθε χρόνο λοιπόν ένα διαφορετικό μήνυμα. Το φετινό είναι αυτό, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη. Συλλόγου Βυζαντινού Φλουρίου και το 23 γεννήθηκε η ιδέα των χελιδονισμάτων από την Ομιλούσα. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε από εμένα και επενδύθηκε μουσικά από τον κύριο Χρήστο Χατζόπουλο. Βγήκαμε στους δρόμους της πόλης, το αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω όλη την πόλη. Τι να σας πω, την Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που βοήθησε να ξεσηκώσουμε αυτό το έθιμο.
τους προϊσταμένους μου που εργαζόμουν στην υπηρεσία, τους κυρίους νομάρχους, τους κυρίους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, όλους τους συναδέλφους μου και όλον τον κόσμο, φυσικά και, και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ιδιαίτερα σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κάνει κάτι για τον τόπο. Κάτι και ειδικά για τους νέους. Αλλά όμως θέλω να σας πω ότι σήμερα μας λείπουν 57 χελιδόνια, τα οποία αν και καμένα και λαβωμένα ανέβηκα ψηλά στον ουρανό, γίνανε αστεράκια και μας στείλαν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει επάνω άλλη θέση για άλλα χελιδόνια. Σας παρακαλούμε πολύ να διαβιβάσετε το μήνυμα σε όλους, τα προσέχουν τους νεοσούς μας. Καλή άνοιξη, χρόνια πολλά. Στα παραμύθια μέσα ζω, στα χρόνια όνειρεμα. Θέλουνε κάτι να σου πω, σαν πασχαλιές πότα να ακούσουν. Όσο χωρούνται στις άβλες, σαν τα πουλιά που τραγουδούνται, τις άνοιξεις της ομορφιάς. Δες τα παιδιά που σε κοιτούνε, και περιμένουν να τους πεις αν τη ζωή που λαχταρούνε. Εσύ μπορείς να φανταστείς σαν πασχαλιές πότα να ακούσουν μοσχοβολούνται στις άβλες, τις άνοιξεις τις ομορφιές, σαν πασχαλιές πότα να ακούσουν όσο βολούνται στις άβλες, σαν τα πουλιά που τραγουδούν τις άνοιξεις τις ομορφιές. Τις ομορφιές, τις άνοιξες τις ομορφιές, τις άνοιξες τις ομορφιές. Καλή άνοιξη, παιδιά! Να είστε καλά! Και του χρόνου, και του χρόνου!